αμαρτητών παρά του Κυρίου ετυζόμεθα. Αλλά και εορτάζεται εν συνεχεία μέχρι τις 12 του μηνός αυτού. Γιατί η Εκκλησία μας θεωρεί ότι με μια φορά μόνο δεν εξαντλούνται τα αποθέματα της ευγνωμοσύνης μας προς τον Θεό και ότι είναι ανάγκη πολλές φορές τον εορταζόμενον Ιησούν Χριστόν να τον επικαλούμεθα και να τον νιώθουμε πολύ κοντά μας. Εάν έπρεπε να σας παρουσιάσω όλη την υπόθεση της σημερινής γιορτής, θα έπρεπε να σας κρατήσω πολλές ώρες στον Ιερό Ναό και δεν πρέπει. Όμως θα περιοριστώ να σας παρουσιάσω την εικόνα της μεταμορφώσεως, διότι οι εικόνες έχουν την θεολογία τους. Και να σας πω, επάνω εις το όρος Σταβόρ ο Κύριος μας επήρε τρεις τους καλύτερους και τους πιο αγαπημένους μαθητές του. Βλέπετε, κάνει και εκείνος τις διακρίσεις, αλλά όχι όπως τις κάνουμε εμείς, με ιδιοτέλεια και με αδυναμία, αλλά τις διακρίσεις τις κάνει διότι υπάρχει λόγος, διότι οι άνθρωποι διακρινόμενοι είναι εκείνοι οι οποίοι τραβούν το ενδιαφέρον του Κυρίου και είναι οι άνθρωποι οι δυνατοί που επάνω στους ώμους τους θα αναλάβουν όλων των καθήκων της Ιεραποστολής και της διαδόσεως του Κηρύγματος του Ευαγγελίου. Κατά την ώρα της μεταμορφώσεως κάνει την εμφάνισή του από τον ουρανό τόσον ο προφήτης Μωυσής όσον και ο προφήτης Ηλίας. Και αμέσως το ερώτημα σε όλους μας. Γιατί αυτοί οι δύο προφήτες και όχι κάποιοι άλλοι που και οι άλλοι θεωρούνται μεγάλοι για την εποχή εκείνη, για να αποδείξουν και οι δυο ότι ο Χριστός είναι Κύριος και των ζώντων και των κεκοιμημένων. Μακάρι η καρδιά μας να μην κλείνει μόνο τον εαυτό μας, τους οικείους μας, αλλά να είναι πολύ πλατιά σαν την αγκαλιά της Παναγιάς μας και να χωράνε μέσα μας όλοι οι άνθρωποι. Μακάρι να ζούμε πάντοτε με το όνειρο της αιωνιότητος. Μακάρι να έχουμε πάντοτε σημείο αναφοράς μας των μεταμορφωμένων Ιησούν Χριστό, για να μπορούμε από τώρα να χαιρόμαστε την μεταμόρφωσή μας και να δίδουμε αυτή τη χαρά στον Κύριό μας και σε όλους τους επουράνιους αγγέλους και αγίους. Η ναή εν ημίν της εξ αυτού του γεννήματος της αμέρου μεταλαμβάνουσιν, της ευφροσύνην και ευλογίαν και της προσενέταση τα δώρα ταύτα εις εξυλασμών αμαρτιών, δια του Ιερού και Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού σου, με θου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.